την περίοδο της πανδημίας μου ήρθαν αρκετοί νέοι, μέχρι 45-50 ετών, τέλος πάντων, νέοι κατά βάση, οι οποίοι μου λέγανε πώς μπορώ να γίνω ιερέας. Γιατί το λέγανε αυτό? Για να πάρω ένα μισθό. Εγώ επειδή το βλέπα αυτό και το καταλάβανε και μου το λέγανε, τους έλεγα δεν διορίζονται, στις μέρες μας δεν διορίζονται. Γιατί για να γίνεις ιερέας, πρέπει να είσαι τρελός με τον Χριστό. Να είσαι ερωτευμένος με τον Χριστό. Αλλιώς, τι λέγανε παλιά, «Η του βίου ναυαγή, του υψίστου λειτουργεί». Δεν θέλουμε τέτοιους ιερείς, καλύτερα να μην έχουμε. Άμα γίνει κάποιος ιερέας επειδή αγαπάει τον Χριστό, αυτός ο ιερέας είναι πετυχημένος, μα σε οποιαδήποτε δουλειά. Μπορείτε να μου βρείτε έναν επιχειρηματία, έναν έμπορα που να μην αγαπάει τη δουλειά του. Εγώ τους ρωτάω. Λέω, δεν μου λες, εσύ στον ύπνο σου σκέφτεσαι τη δουλειά σου? Ναι. Και στον ύπνο μου, λέει, σκέφτομαι. Και ονειρεύομαι. Μια φορά ήμουν σε ένα οικοτροφείο φοιτητικό και βγαίνανε οι ευέλπιδες, πηγαίνανε στη σχολή τους και τους ήκτηραν κάποιοι του Πολυτεχνείου, της Νομικής και έλεγαν, μια ζωή θα είστε καραβανάδες και θα είστε περιορισμένοι δηλαδή. Τους λέω, επειδή ο πατέρας μου ήταν πολιτικός μηχανικός και ναοδόμος και είχε τέτοια σχέση και ποτέ δεν σταματούσε το τηλέφωνο και η δουλειά του έτρεχε πάντα, λέω, εσείς έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι πολύ πιο σκλαβωμένος από τον δημόσιο υπάλληλο? Ο ελεύθερος επαγγελματίας ποτέ δεν σταματάει. Ο ιερέας πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι λάθος να νομίζει κανείς ότι θα γίνει μισθωτός και θα πηγαίνει μια φορά στο τόσο να κάνει την εφημερία του. Δεν είναι αυτός ιερέας. Ο ιερέας πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας, να μην σταματάει ποτέ. Ήταν μια φορά ένας παπάς που έπινε. Έπινε. Τον καρφώσαν στο δεσπότη, φυσικό ήταν. Πάει λοιπόν. Του λέει, έλα εδώ, πάτερ, τι κάνεις εκεί? Μαθαίνω ότι πίνεις. Πίνω. Αλλά ποτέ εν υπηρεσία, λέει ο πάτερ. Βρε, πάντα είσαι εν υπηρεσία, του λέει ο δεσπότης. Ο ιερέας ποτέ δεν είναι που δεν είναι εν υπηρεσία. Ένας λοιπόν που θέλει να γίνει ιερέας, πρέπει να ξετρελαίνεται με αυτό. Δεν μπορεί να γίνει ένας ιερέας, ο οποίος θα γίνει για το μισθό. Είναι εκ προημίου αποτυχημένος. Αν κάποιος όμως αγαπάει την Ιεραποστολή, αγαπάει τον Χριστό, δεν μπορεί να μην μιλήσει όπου και να σταθεί για τον Χριστό. Και γι' αυτό και οι ιερείς, το βλέπω και στον καινούριο μας δεσπότη και το χαίρομαι, πρέπει να περπατάνε στο δρόμο. Του λέω, έχουμε ένα δεσπότη που περπατάει. Γιατί ήταν συνήθως ηλικιωμένοι οι δεσποτάδες μας και δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Λοιπόν, ο ιερέας πρέπει να είναι μέσα στο λαό. Να περπατάει, να πηγαίνει στη λαϊκή, να παίρνει το λεωφορείο, να είναι στο δρόμο, να τον και μόνο που βλέπουν τον ιερέα, εγώ λέω, είμαστε οι τελευταίοι ένστολοι που φοράμε τη στολή μας. Αν και υπάρχει και τάση να τη βγάζουμε σιγά-σιγά, αλλά ο ιερέας μιλάει και με το που φοράει το ράσο. Αλλά και πώς θα μιλήσει τον καθένα. Και όταν μας δίνει τη ευκαιρία να μην είμαστε στην ενορία, αλλά είμαστε σε ένα άλλο πόστο, όπως είναι το νοσοκομείο, όπως είναι το νεκροταφείο, όπως είναι τέτοια που ο άλλος θα πάει αναγκαστικά, δηλαδή και ο μη θρησκευόμενος θα πάει, εκεί ο στρατός, εκεί η θέση του ιερέα είναι πολύ πιο νευραλγική και μπορεί να μιλήσει, ακόμα και τα προσκυνήματα όπως είναι αυτός ο ναός, ο Άγιος Δημήτρης κλπ, όταν ένας ιερέας στέκεται και περνάνε χιλιάδες, εκατοντάδες, επηρεάζονται και μόνο που τον βλέπουν. Ο ιερέας λοιπόν που θέλει να γίνει ιερέας πρέπει να το ζει. Δεν είναι να φωνάζει ο δεσπότης πήγαινε στην ενορία σου, κάνε την ακολουθία. Δεν είναι αυτό. Είναι να το ζει, να μην θέλει να φύγει. Πολλοί παλιοί παπάδες το είχαν αυτό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν στην εκκλησία τους, στην ενορία τους. Αυτός είναι ο σωστός ιερέας, αυτός που αγαπάει αυτό που κάνει, όπως και σε κάθε άλλη δουλειά δηλαδή. Αλλά που το αγαπάει ερωτικά, που το αγαπάει καινοτικά, που το αγαπάει πραγματικά, που το αγαπάει θυσιαστικά, που δεν θέλει να σταματήσει να λειτουργεί. Το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει ένας ιερέας να λειτουργεί. Και όταν λειτουργεί, έχεις ένα σχολείο, ας πούμε. Άμα λειτουργείς και τους εξηγείς, είναι άλλο πράγμα. Βλέπετε, όταν έχουν τα σχολεία στις εκκλησίες, γίνεται πανδαιμόνιο.
Αν είναι ένας ιερέας που το πιστεύει, μπορεί να τα ηρεμήσει και να τα κάνει αρνάκια. Αλλά πρέπει να το πιστεύει. Και ο στρατός ακόμα. Ο στρατικός ιερέας μπορεί να κάνει πολύ καλή ιεραποστολή. Ο ιερέας λοιπόν είναι όπως τον θέλει ο Θεός, είναι βαριά η λέξη να πω επιτυχημένος, όταν αυτό που κάνει το πιστεύει, όταν αυτό που κάνει τον εφραίνει, όταν αυτό που κάνει δεν θέλει να το σταματήσει. Και τότε ποτέ δεν κουράζεται. Και μόνο ξεκουράζει, έτσι δεν είναι και ο Άγιος. Ο Άγιος Παΐσιος τι ωράριο είχε στη Σουρωτή. Δεν σταμάταγε. Αλλά δεν κουραζόταν, μόνο ξεκούραζε. Αυτός είναι ο ιερέας, αυτός ο οποίος έχει ξεκουραστεί από τον Χριστό, καθαρθεί να δει μάλλον, ξεκουραστεί να δει μάλλον και ήταν ξεκουράσε. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να συμφιλιώνει τον άνθρωπο με τον Θεό, δηλαδή να τον ξεκουράζει ψυχικά. Ελάτε κοντά μου και θα δείτε ότι ο ζυγός μου είναι ελαφρύς, λέει ο Χριστός. Η Εκκλησία, εν αντιθέσει με αυτούς που δεν το έχουν γευτεί και λένε όλο μη και μη και είναι και περιορισμός, είναι ο χώρος που ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό στις μεγάλες πόλεις, όπως είναι και η Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι όταν είναι ανοιχτή η ναή, μπαίνει πάντα κάποιος μέσα και προσεύχεται. Αυτό τι, γιατί το κάνει, γιατί ξεκουράζεται. Αν τύχει και βρει και έναν καλό ιερέα, είναι πολύ πιθανό να ζητήσει να εξομολογηθεί κιόλας. Λοιπόν, ο ιερέας είναι αυτός που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, που είναι ελεύθερος από κάθε τι ατομικιστικό, από κάθε τι κοντόφθαλμο συμφέρον και είναι αυτός ο οποίος απολαμβάνει την αποστολή του. Αυτός είναι χαριτωμένος από τον Θεό και άρα επιτυχημένος.